Πρόσεξε να μη σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις του σε περιττές μέρημες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μία μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Έτσι, μία θυσία απρόσεχτη, έτσι. Ποιο ήταν το λάθος του Κάιν? Ό,τι βρήκε μπροστά του, το πρόσφερε στον Θεό. Ενώ ο Άβελ επέλεξε τα καλύτερα από τα προϊόντα του για να τα δώσει θυσία στον Θεό. Έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει την καλύτερη ώρα της ημέρας, που έχει καθαρή σκέψη, καθαρό νου, να τη δίνει στον Θεό. Και ποια είναι η καλύτερη ώρα? Είναι με το που ξυπνάει κανείς από τον ύπνο. Αυτή την ώρα θα πρέπει να τη δώσει στον Θεό. Όπως έλεγε ένας γέροντας, την αφρόκρεμα του νους πρέπει να τη δίνουμε στον Θεό, ό,τι καλύτερο. Γιατί μετά φορτώνεται ο νους με τις διάφορες δραστηριότητες και περιστατικά της ημέρας και δεν μπορεί να έχει αυτή την καθαρότητα που έχει όταν γύρεται από τον ύπνο. Λοιπόν, να μην είναι η προσευχή μας σαν τη θυσία του Κάιν. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέγεις, Παΐσιος. Δηλαδή, αφού κάνουμε τα πάντα, έτσι και όχι βέβαια πλήρως, πάλι θα μας έχουμε και κάποια, αν έχουμε αυτή την πολυμερημνία και την ουρικοπιστία, φτάνουμε στο τέλος να δίνουμε, όπως έλεγε κάποιος αγιορείτης, το μπούχτισμά μας, το θεοφοβερή έκφραση, ή το μπαΐλτισμά μας αλλιώς. Έτσι, δηλαδή, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κουράγιο και λέμε, άντε τώρα να κάνω και την προσευχή, αυτό το καθήκον, να τελειώνουμε για να μπορέσω να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Αυτή είναι η θυσία του Κάιν. Και τότε βέβαια δεν γίνεται σωστή προσευχή. Γιατί και σωματικά είμαστε κουρασμένοι και ο νους μας είναι σκορπισμένος. Και δίνουμε, λέει, την κούρασή μας και τα χασμωρητά μας στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Και επόμενο είναι τότε και η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου να είναι κατάσταση Κάιν, φοβερή, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ξέρουμε ότι ο Κάιν έτρεμε σε όλη του τη ζωή. Στέναζε και έτρεμε, επειδή είχε κάνει αυτό το φοβερό έγκλημα. Αλλά έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι βουτυγμένος στις μέρημνες της φροντίδης αγωνιώδης. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφλια για τον Θεό, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτε για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στον Θεό, στην κτήση και όχι στον κτίστη.